Ο πολυδιαφημιζόμενος κλιματικός νόμος ήρθε λοιπόν, έχει συγκεκριμένα μέτρα με χρονοδιάγραμμα και συγκεκριμένο στόχο. Στο όνομα δήθεν της προστασίας του περιβάλλοντος προωθεί τη λεγόμενη πράσινη μετάβαση και ανάπτυξη. Η αλήθεια είναι ότι επιδιώκει με τα συγκεκριμένα μέτρα να υλοποιήσει το στόχο που είναι να βρουν κερδοφόρο διέξοδο τα υπερσυσσωρευμένα κεφάλαια που λιμνάζουν τα τελευταία χρόνια από τις εναλλασσόμενες οικονομικές κρίσεις, κάθε φορά πιο βαθιές, προκειμένου να περάσει σε μια νέα φάση καπιταλιστικής ανάπτυξης. Φυσικά, ένας τέτοιος σχεδιασμός καταστρέφει το πιο αδύναμο κεφάλαιο, ώστε το υπόλοιπο να συνεχίσει να λειτουργεί κερδοφόρα, αλλά και να συμβάλλει στη δημιουργία νέων πεδίων τοποθέτησης κεφαλαίων που οδηγούν σε νέα κερδοφορία. Η στρατηγική αυτή είναι ταυτόχρονα δεμένη με τη γενικότερη επίθεση στο εργατικό λαϊκό εισόδημα, με τη μείωση των μισθών, την εκτείναξη της φορολογίας και με την αύξηση της εκμετάλλευσης της εργατικής τάξης. Λειτουργήσε ως μηχανισμός ανακούφισης της υπερσυσσόρευσης τα προηγούμενα χρόνια, θα το συνεχίσει. Εξάλλου, αρκεί να δούμε στην Ελλάδα τα δισεκατομμύρια επιδοτήσεων για επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μονοκαλλιέργεια. Μάλιστα, για να αποκτήσουν οι όμιλοι μερίδιο αγοράς το αστικό κράτος, με όποιον να είναι στην κυβέρνηση, είτε Νέα Δημοκρατία είτε ΣΥΡΙΖΑ, απαγορεύει τη λιγνητοπαραγωγή και απαξιώνει βία τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις της ΔΕΗ που για δεκαετίες συνιστούσαν τη ραχοκοκολιά της ενέργειας στη χώρα, οδηγώντας πάνω από 15.000 εργαζόμενους στην ανεργία. Αλλά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση που υλοποιούν όλες οι κυβερνήσεις να ανεβάζουν υπερβολικά το φυσικό κόστος της παραγωγής του λιγνίτη, αν και υπάρχουν εξαιρετικά μέτρα και φίλτρα. Έχουν θεσπίσει ωστόσο έναν υψηλό φόρο χαράτσι που οδηγεί σε τέτοιες υψηλές τιμές, έτσι να γίνεται η λιγνητοπαραγωγή ασύμφορη. Συνεπώς, με κριτήριο το καπιταλιστικό κέρδος δεν αξιοποιείται το σύνολο των ενεργειακών πηγών, λιγνίτη, υδρογονάνθρακες, γεωθερμία, νερό, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κλπ. Αντίθετα, ενισχύεται αντί να εξαλείφεται η ενεργειακή φτώχεια και αυξάνεται αντί να μειώνεται η ενεργειακή εξάρτηση. Ταυτόχρονα, η καπιταλιστική ανάπτυξη δεν προστατεύει και δεν μπορεί να προστατέψει το περιβάλλον. Αφού στόχος των καπιταλιστών είναι η εκμετάλλευση του περιβάλλοντος, είτε σε αυτήν η πηγή πρώτων υλών, είτε ως σημείο απόρριψης παραπροϊόντων ή ως χώρος εγκατάστασης επιχειρηματικών δράσεων ή ακόμα και ως οικονομικός χώρος προς κατάκτηση στις ενδοκαπιταλιστικές αντιθέσεις. Και αυτό το εξυπηρετεί το κάθε αστικό κράτος. Γι' αυτό και η ανάθεση στους μονοπωλιακούς ομίλους από το αστικό κράτος να προστατέψει το περιβάλλον είναι υποκριτική. Έτσι προωθείται τον κλιματικό νόμο προκειμένου να αντικαταστήσετε σταδιακά το καρότο με το μαστίγιο. Και οι νέες πράσινες επενδύσεις πλέον να γίνονται υποχρεωτικές, διαφορετικά τα πρόστιμα θα πηγαίνουν σύννεφο. Δεν πρόκειται απλά για επενδύσεις που προκρίνονται και για τις οποίες υπάρχουν διάφορα προνόμια. Ο νέος κλιματικός νόμος προβλέπει τελικά την υποχρεωτική αντικατάσταση υποδομών και μεταφορικών μέσων με καινούρια, πιο πράσινα, φορτώνοντας φυσικά το μπιλιέτο του λογαριασμού στα εργατικά λαϊκά στρώματα που θα κληθούν να αποπληρώσουν. Πιο συγκεκριμένα τι προβλέπει. Πρώτον, σταδιακά, έως το 2026, τα αυτοκίνητα που θα κυκλοφορούν θα είναι αναγκαστικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα για να προχωρήσει με ταχύτητα η εποχή της ηλεκτρικής αυτοκίνησης μέχρι το Γενάρη του 2030. Όμως, τις συνέπειες να δούμε.
Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι πολύ ακριβότερα. Ενώ η απόκτησή τους από δεύτερο χέρι είναι αρκετά πιο δαπανηρή. Ουσιαστικά οι προβλέψεις του κλιματικού νόμου καθιστούν την αυτοκίνηση ως είδος πολυτέλειας για τους λίγους και εκλεκτικούς αυτούς που θα έχουν εισόδημα και θα περισσεύει, αφήνοντας εκτός τη μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων που καθημερινά φτωχαίνει ακόμα πιο πολύ. Ταυτόχρονα, τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι ανεπαρκέστατα και φαίνεται καθημερινά που στηβάζεται ο κόσμος σαν σαρδέλες και ειδικά και στην περίοδο της πανδημίας. Δεύτερον, η επιλογή καυσίμου θέρμανσης σταδιακά αποκλείεται. Το πανάκριβο φυσικό αέριο, που είναι και ρυπογόνο, σταδιακά με την απαγόρευση. Το πανάκριβο φυσικό αέριο γίνεται σταδιακά υποχρεωτικό με την απαγόρευση νέων καυστήρων πετρελαίων από την 1η Γενάρη του 2025 και την υποχρέωση χρήσης βιοκαυσίμων. Ενώ θεσπίζονται διατάξεις για υποχρεωτική εγκατάσταση πανάκριβων συστημάτων ηλιακής ενέργειας. Ουσιαστικά, με πρόσχημα την προστασία του περιβάλλοντος, εκτινάσετε το κόστος συστημάτων κεντρικής θέρμασης, σπρώχνοντας τα εργατικά λαϊκά στρώματα σε ακόμα βαθύτερη ενεργειακή φτώχεια. Τρίτον, η πολιτική της λεγόμενης απολιγνητοποίησης, δηλαδή η εγκατάλειψη της μοναδικής πηγής ενέργειας, που στη χώρα μας μπορεί να εξασφαλίσει φτηνή ενέργεια, από την 1η Γενάρη του 2029 ουσιαστικά θα απαγορεύεται ώστε να βρουν διέξοδο στην αγορά ενέργειας οι πανάκριβες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το πανάκριβο εισαγόμενο και ρυπογόνο φυσικό αέριο. Προχωρά δηλαδή με νέα χρονικά όρια. Παρά την εκτείναξη του κόστους ενέργειας στο τελευταίο διάστημα λόγω της απελευθέρωσης, της απολιγνητοποίησης, της χρήσης φυσικού αερίου γενικότερα λόγω της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενέργεια, η προώθηση αυτής της ενεργειακής πολιτικής συνεχίζεται απερίγκλητα παρά τη φτώχεια που υπάρχει. Φάνηκε αν θέλετε και πρόσφατα με 400 δισεκατομμύρια της Κομισιόν που προωθούνται στους ενεργειακούς ομίλους της πράσινης μετάβασης. Τέταρτον, ο νέος κλιματικός νόμος επιβάλλει κλιματικά όρια σε όλες τις επιχειρήσεις. Ουσιαστικά με τον τρόπο αυτό θα υποχρεωθούν οι αυτοαπασχολούμενοι και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις που ήδη στην πλειοψηφία τους είναι υπερχρεωμένες και λειτουργούν στα οικονομικά τους όρια σε πανάκριβες αντικαταστάσεις εξοπλισμού και μεθόδους παραγωγής αν μπορούν να ανταποκριθούν οικονομικά. Διαφορετικά θα αφανιστούν. Έτσι ωφελούνται οι μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου που λόγω μεγέθους και κεφαλαϊκής επάρκειας μπορούν να αντεπεξέλθουν καλύτερα και γρηγορότερα. Πέμπτον, προβλέπει επίσης ότι από την 1η Γενάρη του 2025 τα νέα κτίρια που βρίσκονται σε ζώνες υψηλής στρωτότητας, δηλαδή με μεγάλη πιθανότητα πλημμύρας ή σε σημεία κοντά σε δάση με υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, αντί να παρθούν μέτρα αντιπλημμυρικής και αντιπυρικής προστασίας, θα ασφαλίζονται υποχρεωτικά ως προϋπόθεση για την ηλεκτροδότηση του κτηρίου. Δηλαδή, αποθεώνεται την ατομική ευθύνη και το χαράτσωμα αν δεν το ακολουθήσουν με πρόστιμα. Έκτον, στις κρατικές υποδομές, ιδίως των Δήμων, ο στόχος της κλιματικής ουδετερότητας ουσιαστικά περιορίζει σε βάρος εργαζομένων και λαϊκών στρωμάτων το ποιες υποδομές μπορούν να λειτουργούν, αφού για παράδειγμα τα κλιματικά ουδέτερα κτίρια είναι πολύ ακριβότερα και για την κατασκευή τους θα απαιτηθούν ακόμα περισσότερες θυσίες από τους εργαζόμενους. Ένα κλιματικά ουδέτερο σχολείο μπορεί να έχει διπλάσιο κόστος που τελικά θα μεταφερθεί με τα ανταποδοτικά τέλη στις πλάτες των εργαζομένων. Έβδομον, ακόμα και γι' αυτό που επικαλείστε όλοι σας,
την προστασία τάχα του περιβάλλοντας από τα αέρια του θερμοκηπίου κλπ. Τα μέτρα που προτείνονται είναι ψευδεπίγραφα. 8. Προωθούνται νέοι τομείς στην ενέργεια, όπως το πράσινο υδρογόνο, το βιομεθάνιο, η αποθήκευση ενέργειας που εγκυμονούν στο σημερινό σύστημα νέους κινδύνους από ατυχήματα που δεν παίρνετε υπόψη σας, υπονομεύοντας όμως την ασφάλεια εργαζομένων και κατοίκων και την προστασία του περιβάλλοντος. Η συζήτηση λοιπόν για τον κλιματικό νόμο γίνεται σε μια περίοδο που η νέα κρίση βρίσκεται σε εξέλιξη. Όταν η ακρίβεια έρχεται να γκρεμίσει ό,τι έχει απομείνει όρθιο, διευρύνοντας έκταση και βάθος τη φτώχεια. Όταν το κόστος της πράσινης ενέργειας βυθίζει στην ενεργειακή φτώχεια σχεδόν την πλειοψηφία του λαού, δείχνοντας σε όφελος ποιανού είναι η πράσινη μετάβαση και ο κλιματικός νόμος. Γίνεται επίσης σε μια περίοδο που αυξάνεται η πιθανότητα διεύρυνσης του υπεριαλιστικού πολέμου, που βαθαίνει η εμπλοκή της Ελλάδας στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην περιοχή και ευρύτερα, με την υπογραφή όλων σας εκτός του ΚΚΕ, μετατρέποντας ακόμα περισσότερο τη χώρα σε μαγνήτη κινδύνων. Και μάλιστα θέλω να πω ότι πριν λίγους μήνες, όποιος τολμούσε να αμφισβητήσει την επιλογή εγκατάλειψης του λιγνίτη και του πετρελαίου στην ενεργειακή πολιτική, τον χαρακτήριζαν εχθρό της προστασίας του περιβάλλοντος. Όποιος τόνιζε ότι εκτός από το διοξίδιο του άνθρακα, την υγεία των εργαζομένων υποσκάπτει η φτώχεια, η ανεργία, η ρυπογόνα καύση των αποβλήτων, τον χαρακτήριζαν ανίκανο να αντιληφθεί την απειλή της κλιματικής κρίσης. Σήμερα όμως, με τις εξελίξεις του υπεριαλιστικού πολέμου, η Κομισιόν μας εξηγεί ότι ο λιγνίτης και το πετρέλαιο είναι ξανά χρήσιμα για να μειωθεί η εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο και να αυξηθεί η εξάρτηση από το αμερικάνικο ρυπογόνο LNG. Συνεπώς, δύσκολα μπορεί πλέον να κρυφτεί ο πραγματικός στόχος της πράσινης καπιταλιστικής ανάπτυξης, αλλά κυρίως οι ολέθριες συνέπειες για το λαό. Και τα αναφέρω γιατί ο λεγόμενος κλιματικός νόμος είναι συνέχεια των αντίστοιχων προηγούμενων, τόσο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ αλλά και των προηγούμενων κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Έχετε συμφωνήσει και επιδιώκετε την επιτάχυση της υλοποίησης και την εξειδίκευση της πράσινης μετάβασης, του πράσινου New Deal της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Συμφωνίας, τη στρατηγική της εκμετάλλευσης του περιβάλλοντος που το έχετε μετατρέψει σε εμπόρευμα. Διαφωνείτε σε επουσιώδη και τακτικές. Είναι υποκριτικό το δίθεν ενδιαφέρον όλο σας και το κάλεσμα για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, για την προστασία του περιβάλλοντος του πλανήτη. Όσο και αν προσπαθείτε να εμφανίζετε ότι η πράσινη μετάβαση είναι η μοναδική διέξοδος για τον πλανήτη και το περιβάλλον, η πραγματικότητα σας διαψεύδει. Η αλήθεια ή διαφορετικά η σωστή πλευρά της πραγματικής προστασίας του περιβάλλοντος και του πλανήτη αποκαλύπτει ότι οι πολυεθνικές και μονοπωλιακοί όμιλοι, τα υπεριαλιστικά αστικά κράτη και οι υλικοσυμμαχίες μέσα από ένα πλαίσιο λυσαλαίου ανταγωνισμού για το κέρδος, των αντιθέσεων και συμβιβασμών, επιδιώκουν με την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, την ένταση της εκμετάλλευσης και ένταξη όλων των φυσικών πόρων πρώτων υλών, να προσαρμοστούν όλοι οι κλάδοι παραγωγής, να βρεθούν νέα προϊόντα, να κατακτηθούν και να διανεμηθούν οι αγορές, να βρεθούν νέες πράσινες διέξοδοι για τα συσσωρευμένα κεφάλαια.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, που όλοι συμφωνείτε, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση της πράσινης μετάβασης, γιατί επιπλέον τα κοιτάσματα υδρογονοανθράκων που διαθέτει είναι ανεπαρκή, σε αντίθεση με τη ΣΥΠΑ και τη Ρωσία, και γιατί οι ευρωπαϊκοί μονοπωλιακοί όμιλοι έχουν διαμορφώσει τεχνολογικά πλεονεκτήματα και υποδομή για εξαγωγή εμπορευμάτων πράσινης τεχνολογίας απέναντι στον ανταγωνισμό για το κέρδος με τα άλλα υπεριαλιστικά κέντρα. Για την υλοποίηση αυτής της στρατηγικής, φιλελεύθερες και σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις και κόμματα επιλέγουν τη μεγαλύτερη κρατική παρέμβαση στην οικονομία ως κοινή πολιτική τους. Το ίδιο συμβαίνει με τα αστικά κόμματα και εδώ στη χώρα μας. Η κεντρική γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πράσινη ανάπτυξη είναι ο πυρήνας της οικονομικής πολιτικής της επόμενης περίοδου. Αυτή επέβαλε το εισαγόμενο φυσικό αέριο σαν στρατηγικό καύσιμο ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα. Η επιλογή που εξυπηρετεί επίσης τα συμφέροντα των ΗΠΑ και των Ελλήνων εφοπλιστών που μεταφέρουν το εισαγόμενο αμερικάνικο ρυπογόνο υγροποιημένο φυσικό αέριο. Πριν τον υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία, οι χονδρεμπορικές τιμές του φυσικού αερίου αυξήθηκαν κατά 600%. Τις δύο πρώτες μέρες της ρωσικής εισβολής παρουσιάστηκε πρόσθετη άνοδος 35%. Για σκεφτείτε τι θα γίνει αν η κατάσταση οδηγήσει σε πλήρη διακοπή της ροής του ρώσικου φυσικού αερίου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό τα κράτη-μέλη το ένα μετά το άλλο πληρώνουν σε ρούβλια, όπως κάρφωσε ο Ντράγκη. Η διασφάλιση λοιπόν της ενεργειακής επάρκειας με εναλλακτικές εισαγωγές θα οδηγήσει σε εκτείναξη τιμών και είναι επισφαλής όχι μόνο για την Ελλάδα. Άλλωστε το κύριο δεν είναι η ενεργειακή επάρκεια από μόνη της. Γιατί αν εξασφαλίζεται με απλησίαστες τιμές για τη λαϊκή οικογένεια και διαρκώς αυξανόμενες ρήτρες αναπροσαρμογής και στη λαϊκή κατανάλωση και στους αγρότες και αυταπασχολούμενους, τότε θα είναι απαγορευτική η χρήση της. Μοναδική ωφελημένη είναι κυρίως μονοπωλιακή ενεργειακή όμιλη και μια χούφτα εφοπλιστών. Παράλληλα, η εργατική τάξη, οι εργαζόμενοι, οι βιοπαλλεστές αγρότες και αυταπασχολούμενοι θα βιώσουν ακόμα πιο καταλυτικές αρνητικές συνέπειες από την πολιτική αυτή τα επόμενα χρόνια, ακόμα και αν αποφευχθεί άμεσα μια ευρύτερη πολεμική σύραξη. Η καταστροφή του περιβάλλοντος θα συνεχίζεται για να μπουν ανανεώσιμες πηγές και νέες εγκαταστάσεις που θα βαφτίζονται πράσινες. Είναι λοιπόν ένα νομοσχέδιο που σηματοδοτεί συνολικά μια νέα επίθεση σε βάρος του εργατικού λαϊκού εισοδήματος με πρόσχημα την προστασία του περιβάλλοντος. Γι' αυτό και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος το καταψηφίζει.